Λοιπόν, 11 και 20, υποδεχόμαστε την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλώς ήρθατε. Της ΕΙΝΑΠ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μια χαρά είμαστε εσείς. Περιμένατε πώς και πώς τα απογευματινά χειρουργεία, τα δωρεάν από σήμερα. Λοιπόν, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για αυτά. Δεν θα γίνεται. Είναι να πούμε δύο κουβέντες. Ναι. Όταν είχαμε συναντηθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, του είχαμε πει ότι εμείς απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να πληρώνουν οι άρρωστοι. Λέει, έχω μία ιδέα και θα την προχωρήσω. Η ιδέα ήταν λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψης και να γίνουν 35.500 απογευματινά χειρουργία. Ναι. Ποιος θα πει σε έναν άρρωστο ότι ξέρεις, τα χειρουργία αυτά δεν πληρώνεις, να μην τα κάνεις. Αν ήταν η θέση δική μας αυτή. Τη στιγμή που τα χειρουργία είναι χωρίς να πληρώνει ο ασθενής, βεβαίως κανένας μας δεν μπορεί να πει στον Άδωνη να μην γίνουν τα χειρουργία. Ποιος να το πει, τολμήσει να πει τέτοιο πράγμα στον άρρωστο. Όμως, εμείς είπαμε να τελειώσει. Ναι. Είπαμε το εξής. Να γίνουν αυτά τα χειρουργία, βεβαίως, είναι καλό για τους ασθενείς, χωρίς να πληρώνουν. Θέλουμε όμως ενίσχυση με τραυματιοφορείς. Μας απάντησε ότι ήδη αυτές τις μέρες θα πάνε 500 άτομα. Θέλουμε περισσότερους νοσηλευτές. Γιατί για να γίνουν αυτά τα χειρουργία θέλουμε περισσότερο κόσμο νοσηλευτικό να βοηθήσουν και να κάνουν τα χειρουργία αυτά. Βέβαια όποιος θέλει θα συμμετέχει, δεν είναι υποχρεωτικό σε αυτά τα χειρουργία. Και επιπλέον οι γιατροί να φτιάξουν τα προγράμματά τους, τα απογευματινά τραπέζια τους, για να ξέρουμε πώς θα γίνει. Λένε το εξής για τις χειρουργικές ειδικότητες, για τους αναισθησιολόγους και όλοι όσοι πρόκειται να παρεύουν στο απογευματινό. Να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Να συμμετέχουν στην ομάδα. Καταρχήν, οι νοσηλευτές, να πούμε για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, με το που τελειώνουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους, απορροφώνται όλοι από την ελληνική αγορά. Πολλοί από τους νοσηλευτές βρίσκουν δουλειά και στο εξωτερικό, γιατί έχουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς. Όπως και οι γιατροί. Αλλά οι νοσηλευτές απορροφώνται όλοι από την αγορά. Οι γιατροί μπορούν να περιμένουν, οι νοσηλευτές απορροφώνται. Τώρα. Θα ρίξετε τα πρωινά χειρουργία. Όχι, καμία σχέση. Μην τα μπλέκουμε. Όχι, να τα μπλέξουμε. Γιατί στου ίδιου χώρου θα γίνουν. Τα πρωινά τακτικά χειρουργία. Και όταν έχει το κάθε νοσοκομείο εφημερία γενική, τα επίγοντα χειρουργία, αυτά θα γίνουν κανονικά. Εγώ με τις ομάδες που εφημερεύουν. Γιατί κάποιος που είναι να χειρουργηθεί, ας πούμε, για κύλη. Γιατί να μην χειρουργηθεί το πρωί. Και να πάει το απόγευμα. Νομίζω γιατί να μην μπει μέσα στο ωράριο του γιατρού, γιατί να τον πάρει ο γιατρός το απόγευμα, που θα είναι και σκοτωμένος και θα είναι και κουρασμένος και δεν θα είναι. Αυτοί που χειρουργούν. Ένα λεπτό. Αυτοί που χειρουργούν το πρωί δεν θα χειρουργήσουν το απόγευμα. Άρα γιατί υπάρχουν, αυτό μας λέτε. Άλλο θα σας πω ότι στα χειρουργεία των νοσοκομείων κάθε μέρα δεν χειρουργούν όλοι οι γιατροί. Αυτό να το ξέρετε, το έχουμε πει και χρόνια αυτό. Υπάρχουν γιατροί ομάδα που χειρουργούν το πρωί και χειρουργούν το απόγευμα. Γιατί έχουμε τέτοιες λίστες αναμονής τότε. Διότι τα χειρουργία είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Μα μας λέτε ότι υπάρχουν. Διότι είχαμε τρία χρόνια πανδημίας. Ένα λεπτό. Είχαμε τρία χρόνια πανδημίας και προσπαθούσαμε εκείνες τις εποχές να γίνουν κάποια χειρουργία, αλλά δεν ήταν εύκολο να γίνουν. Κυρία Παγώνη, είναι οικονομικό το θέμα, καθαρά έτσι. Οικονομικό είναι το θέμα. Και οικονομικό είναι το θέμα. Μάστε. Σας θυμά που το παραδέχεστε. Φυσικά. Να σας πω τώρα το εξής. Ότι δεν είναι δυνατόν. Είναι συγκεκριμένες οι αίθουσες, τα τραπέζια και το προσωπικό. Και γίνονται αυτά τα χειρουργεία. Είχαμε ζητήσει λοιπόν ενίσχυση για τα πρωινά, τακτικά και όλα αυτά, με προσλήψεις προσωπικού. Πήραν το επικουρικό προσωπικό. Εμείς όμως θέλουμε μόνιμο να είναι το προσωπικό στο νοσοκομείο και το τονίζουμε. Μόνιμο προσωπικό θέλουμε στο νοσοκομείο. Και βρέθηκε η λύση. Να γίνουν απογευματινά χειρουργία. Στην αρχή είναι τα απογευματινά που πληρώνουν, που εμείς είμαστε κάθετα απέναντι σε αυτή την ιστορία να πληρώνει ο ασθενής. Δεν το συζητάμε και βρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης 35.500 απογευματινά. Είμαστε κάθετα όταν πληρώνει ο ασθενής. Μα δεν θέλουμε να πληρώνει ο ασθενής. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει ένας ασθενής για να μπορεί να κάνει το χειρουργείο του και στην κανονικά. Όχι, εννοούσα για τα απογευματινά χειρουργία. Αυτά που είχαν ανακοινωθεί. Επιπληρωμή. Όλα αυτά, κυρία Παγώνη, αν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στον εργασιακό μας βίο κατά τη διάρκεια, έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, όχι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα ασφαλιστικά μας ταμεία έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν θα χρειαζόταν να έχουμε όχι απογευματινό χειρουργείο,
να ήμασταν και στα πρωινά και να βγαίναν έτσι τα χειρουργεία μας. Με τις ειδικότητες που φωνάζετε όλοι και ότι υπάρχουν ελλείψεις. Σας λείπουν, ναι. Η πρώτη ειδικότητα που υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή είναι παθολογία. Στο εξωτερικό έχουμε 20% παθολόγους, εδώ έχουμε 4,6. Καταλαβαίνετε τη διαφορά και καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα κέντρο υγείας. Ένα νοσοκομείο να μην έχει παθολόγο. Το είπατε και την προηγούμενη φορά αυτό. Οι περισσότεροι εξειδικευμένοι γιατροί σας λένε ότι οι παθολόγοι. Είναι επί της ουσίας δουλειά πήγαινε στον άλλον. Το θέμα των αναισθησιολόγων. Το κάνατε ένα μεγάλο λάθος πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς το κάνουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό ο παθολόγος ο ειδικευμένος να λύσει. Δεν σας λέω να λύσει και να κάνει μια διαφορική διάγνωση σοβαρή, πολύ σοβαρή. Εννοώ να λύσει τα περιστατικά που μπορεί να δώσει οδηγίες, να δώσει φάρμακα και να πάει ο άρρωστος στο σπίτι του. Σημαίνει ότι οι αναμονές στα επίγοντα, στη γενική εφημερία θα είναι πολύ λιγότερες. Και μην ξεχνάτε ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία στη γενική εφημερία είναι το 20%. Το υπόλοιπο 80%, αν υπάρχει πρωτοβάθμια, αν υπάρχουν κέντρα υγείας αστικού τύπου που θα εξυπηρετούνται όπως είναι το Αλεξάνδρας, του Περιστερίου, που εξυπηρετούν τόσο κόσμο, εμείς δεν θα έχουμε τέτοιες αναμονές 10 ώρες στα επίγοντα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Να σταματήσει αυτή η αναμονή και να πάει, δεν σας λέω, 2 ώρες, γιατί 2 ώρες θες να κάνεις και εξετάσεις όταν πας στα επίγοντα, να βγουν τα αποτελέσματα. Να πάει στις 3 με 4 ώρες η αναμονή. Όχι να κάθεται ο άλλος 10 ώρες στα εξωτερικά ιατρία και να περιμένει να πάρει σειρά για να μπει εισαγωγή ή να φύγει στο σπίτι του με οδηγίες. Αυτό στα νοσοκομεία, πιστεύετε, όπως είναι το Αττικό, παραδείγματος χάρη που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος να πηγαίνει στο Αττικό, θεωρείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο αναμονή να είναι 3 ώρες. Φυσικά. Και μπορεί να γίνει ως εξής. Πρώτον, τα επίγοντα του Αττικού, πολύ σωστά αυτή η επιλογή, φτιάχνουν ένα κομμάτι μεγάλο επίγοντα που είναι πόσες χιλιάδες μέτρα. Ναι. Για να μπορεί εκεί να κάθεται, να μπουν τα box, να μπορεί αξιοπρεπέστατα ένας ασθενής να μπει, να εξεταστεί και να δει τι θα κάνει. Το δεύτερο είναι ότι στα νοσοκομεία αυτά, αν ενισχυθεί με προσωπικό νοσηλευτικό και ιατρικό, έχει χειρουργικές αίθουσες καινούργιες που μπορεί να λειτουργήσουν και να εξυπηρετηθεί κόσμος. Άρα λοιπόν τι θέλουμε, ένα νοικοκύρεμα που σημαίνει τι, πάνω απ' όλα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γιατρού και υπόλοιπο προσωπικό, κέντρα υγείας αστικού τύπου να σταματήσει όλος ο κόσμος να πηγαίνει στα νοσοκομεία τα τριτοβάθμια, να εξυπηρετείται από τα κέντρα υγείας αυτά που έχουμε τα παραδείγματα που λειτουργούν και λύνουν πολλά προβλήματα, να σταματήσουν οι αναμονές και να λιγοστέψουν τα ράντζα. Μου στέλνει μήνυμα συνάδελφός σας συνδικαλιστής, είναι στον φορέα που εκπροσωπείτε. Μου λέει ότι οι γιατροί, οι χειρουργοί θα χειρουργούν και το πρωί στα τακτικά και το απόγευμα. Δεν ισχύει αυτό που είπατε ότι δεν θα χειρουργούν το πρωί. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί που κάνανε τα πρωινά χειρουργία δεν συμμετείχαν στα απογευματινά τα χειρουργία. Δεν μπορείς να συμμετέχεις γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες. Είναι εξαντλητικό το ωράριο. Δεν γίνεται. Έτσι μου λέει, αυτό σας μεταφέρω. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι χρειάζεται προσωπικό. Αυτό σας είπα. Χρειάζεται προσωπικό. Μάλιστα. Με άλλες ειδικότητες, π.χ. λέγαμε για τους αναισθησιολόγους, ότι έχουμε λίστες αναμονής στα χειρουργεία, γιατί δεν έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων. Οι αναισθησιολόγοι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήταν ένα πολύ μεγάλο. Προβλήματα έχουμε, κυρία Παγώνη. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε προβλήματα, τι να κάνουμε δηλαδή. Να μην λέμε ότι έχουμε προβλήματα. Οι αναισθησιολόγοι λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάντα ήταν. Τώρα υπάρχουν κάποιες προσλήψεις αναισθησιολόγων. Ναι. Γιατί οι αναισθησιολόγοι, λογικό είναι να πάνε σε ένα ιδιωτικό να επιλέξουν, να πάνε στο εξωτερικό, γιατί η μισθή είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι η ίδια μισθή που παίρνει ένας αναισθησιολόγος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με έναν αναισθησιολόγο που θα πάρει στο εξωτερικό να πάει σε ένα ιδιωτικό. Είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό και έχουν κάνει τις επιλογές τους. Και πάνε περισσότερο στα ιδιωτικά. Και έρχονται πολύ λιγότερο στα δημόσια. Είναι μία ειδικότητα που έχουμε πει μεταξύ των αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων που έχει πρόβλημα. Ναι. Τώρα, έχει τελειώσει. Διαβάζω εδώ ένα θέμα στην απογευματινή. Λέει ότι πολλούνται ελεύθερες στο διαδίκτυο αντιβιωτικά και ψυχοφάρμακα. Το είδα αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι Αν απλά. Συμβαίνει, είναι πολύ σοβαρό. Εάν συμβαίνει, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να. Από τον ΕΟΦ δηλώνουν τα στοιχεία. Ακριβώς. Γιατί απάντησαν ότι δεν το ξέρουν το θέμα αυτό. Υπάρχει. Δηλαδή το αγνοούν. Αυτό το θέμα πρέπει να ψαχθεί γιατί αν ισχύει, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Μάλιστα. Είναι πράγματι και για την υγεία μας είναι πάρα πολύ. Εννοείται ότι είναι. Δεν μπορεί ο καθένας να χορηγεί το λες και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει. Καραμέλες. Καραμέλες. Επίσης, χθες είχαμε εδώ τον κύριο Παπαϊωάννου
για το θέμα της, του καρδιολογικού ελέγχου. Mm-hmm. Θεωρείται δωρεάν ότι έλεγχο, δωρεάν από τα 30 μέχρι λοιπόν, τα 70 καρδιαγγειακά σώζονται νοσήματα. Όταν θα, μπορεί να το δει ο καρδιολόγος. Λοιπόν, ακούστε το πρόβλημα. Καρδιαγγειακά νοσήματα, πρώτη αιτία θανάτου. Ναι. Δεύτερη αιτία η καρκίνη και τρία τα εγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτές είναι οι τρεις αιτίες θανάτου που έχουμε. Όταν λοιπόν είναι πρώτη αιτία θανάτου, καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη πάνω σε αυτό το θέμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να κάνει τον έλεγχο, το να κάνει τις εξετάσεις και να ξέρει πού βρίσκεται. Γιατί, γιατί ένα καρδιολογικό νόσημα πολλές φορές δεν σου δίνει κλινική. Ακριβώς. Και ή σε ξεγελάει. Ή υπάρχει και ομάδα των ασθενών που δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή έχουν κάποιο μικρό πόνο κλπ. Σου λέει εντάξει, τώρα είναι κάτι. Εάν όμως έχεις κάνει ένα προληπτικό έλεγχο και έχεις στα χέρια σου και τις εξετάσεις, τις οποίες θα τις δει ο καρδιολόγος κλπ. Εγώ πιστεύω σώζει ζωές ο προληπτικός έλεγχος, ειδικά για τα καρδιαγγειακά. Θα σταλούν, λέει, 5,5 εκατομμύρια SMS το επόμενο διάστημα από 30 έως 70. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει δωρεάν επίσκεψη σε γιατρό για έλεγχο και εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου. Όλοι θα μπορούν να τις κάνουν δωρεάν και αιματολογικές εξετάσεις. Παίζει ρόλο και το αιματολογικό. Φυσικά. Ναι. Γιατί κάνεις όλο τον έλεγχο, τον πλήρη, βλέπεις ένζημα, βλέπεις πολλά πράγματα. Για να ξέρεις πού βρίσκεσαι. Πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στο σπίτι σου και ο οικογενειακός σου γιατρός ένα προφίλ ιστορικό. Δηλαδή. Αυτό θα είναι εξετάσεις δωρεάν. Μπράβο. Το τσεκάπου λέει. Σωστό. Όλο το πακέτο των χοληστερίων, τριγλυκεριδίων κλπ. Είναι εξετάσεις που σου δίνουν. Το οποίο δεν θα χρειαστεί να το. Είναι καμπανάκια αυτά. Που λέμε καμπανάκια. Δεν θέλουμε να χτυπήσουν, κυρία Παγώνη. Δεν θέλουμε να χτυπήσουμε, αλλά χτυπάνε. Τι θα κάνουμε τώρα. Ποιος θέλει να χτυπάνε αυτά τα καμπανάκια, ξέρετε κανέναν. Καλό είναι να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Ναι, και να πάμε και να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο μας έχει συγκλονίσει. Γιατί υπάρχει κάτι, κυρία Παγώνη, που δυστυχώς δεν ξέρω, το ξεχνάτε, το χάνετε. Υπάρχει η ιατρική αλφάβητος. Που για εσάς πρέπει να είναι Ευαγγέλιο για να σώζονται ζωές ανθρώπων. Και μιλάμε για το περιστατικό της Θεσσαλονίκης. Ενημερώσαν τον άνθρωπο ότι έχει καρκίνο μετά από ένα χρόνο. Του φερέσανε του κολικοειδίτη και το είπαν ότι έχει καρκίνο. Στο έντερο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Προφανώς γίνεται ΕΔΕ. Προφανώς θα δούνε τι έχει συμβεί. Και όταν δεν ξέρεις ακριβώς τι έχει συμβεί, δεν μπορείς να λες και πολλά. Ναι. Θεωρώ ότι δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται, να το πω απλώς έτσι, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, διότι άνθρωποι που έχουν καρκίνο, εάν εγκαίρως γίνει η διάγνωση, με τα πρωτόκολλα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, γιατί πλέον η ιατρική πάει μπροστά, δεν πάει πίσω, θα μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια ή να ιαθούν. Εξαρτάται σε τι φάση. Σε τι στάδιο είναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν για μένα αυτά τα γεγονότα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αν δεν τελειώσουν οι ΕΔΕ, αν δεν ξέρω πώς έχει γίνει η διαδικασία. Αν. Δεν είναι σωστό να μιλήσω να πω κάτι παραπάνω. Πάντως απαράδεκτα γεγονότα. Η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η Μαρινέλα. Λοιπόν, πείτε μας πώς είναι. Ας αφήσουμε τα πράγματα να δούμε πώς θα είναι. Είναι λίγο αυτές τις μέρες δύσκολες. Νομίζω ότι σήμερα ή αύριο το πολύ πρέπει να βγει να ανακοινωθέν. Οι συνάδελφοί μου θα βγάλουν προφανώς από το νοσοκομείο. Γιατί ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ και θέλει και μαθαίνει από το πρωί και θέλει να μάθει, να δει τι γίνεται κλπ. Βέβαια, εγώ έχω άλλη άποψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή? Ο καθένας δίνει έναν αγώνα όταν είναι σε αυτή τη φάση. Και καλό να τον αφήνουμε στην ησυχία του να δώσει τον αγώνα του. Βέβαια, υπάρχει αυτή η αγάπη, υπάρχει αυτό το. Θέλω να ξέρω για έναν άνθρωπο που αγαπάνε πολύ κλπ. Είναι. Όμως είναι μια κατάσταση που αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολη. Θα μας ενημερώσουν και οι γιατροί της, θα βγάλουν κάποιο ανακοινωθέν. Θεωρώ ότι ας αφήσουμε τις μέρες να περνάνε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Να είστε καλά. Πριν σας αφήσουμε, να δείξω ένα μήνυμα στην κυρία Παγώνη εδώ, από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Σήκω, θα σηκωθείς τώρα. Θα το δούμε και εμείς. Μόνο κυρία Παγώνη. Τι γίνεται τώρα. Ωραίο σακάκι, πες στην κυρία Παγώνη. Είναι μια όαση στο σύστημα υγείας μας. Πού να βρεθεί όαση στο σύστημα υγείας αυτή την εποχή, τέλος πάντων. Βλέπει μια όαση. Είστε ποιος εσείς. Ποιος το στείλε το μήνυμα, λένε. Κυρία Παγώνη. Ποιος Κωνσταντίνος, επώνυμο δεν έχει. Δε, εντάξει. Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε η υγεία να γίνει μία όαση για τους ασθενείς. Γίνεται μεγάλες προσπάθειες από όλους. Μπορείτε να δεχτείτε ένα κοπλιμέντο, κυρία Παγώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το είπα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το είπα.
Λοιπόν. Το είπα. Ωραία. Είναι δύσκολες μέρες. Δεν είναι στους φίλους της κυρίας Παγώνη. Τώρα έγινε... Θα γίνει και της κυρίας Παγώνη τώρα. Γιατί κάθε φίλος δικός σου είναι και της κυρίας Παγώνη. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Υγεία. Να είστε πάντα καλά και υγεία πάνω απ' όλα.